Και ποιος της είπε ότι αν κοινωνάει κάθε Κυριακή θα γίνει καλύτερη? Θα κοινωνάει όποτε της λέει ο πνευματικός της. Γέροντα, γράφει η κυρία Μαρία από την Λιτωνία. Είμαι 19 χρονών, έχω μία ερώτηση για τον Θεία Κοινωνία. Ο πνευματικός μου μένει σε άλλη πόλη. Τον παίρνω τηλέφωνο κάθε εβδομάδα. Όταν έχω δυνατότητα να πάω εκεί, δεν μου δίνει ευλογία να έλθω. Και επομένως έτσι γίνεται που από τα 3 χρόνια της επικοινωνίας μας τον έχω δει μόνο 2 φορές. Το πρόβλημα μου είναι ότι αυτός μου λέει να κοινωνάω 1 φορά κάθε 2 εβδομάδες. Αλλά εγώ θέλω να κοινωνάω πιο συχνά, γιατί μου λείπει η Θεία Κοινωνία. Αισθάνομαι πνευματική πείνα και χάνω τις δυνάμεις μου, επειδή ο Κύριος είναι η σημασία της ζωής μου και η χαρά μου. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ο πνευματικός μου λέει ή να κάνεις υπακοή σε αυτό που σου λέω ή να φύγεις και να μην με ξαναπαίρνεις τηλέφωνο. Πολύ καλά της απάντησε ο πνευματικός της. Όταν του ζητάει να πάει να τον δει και εκείνος της λέει να μην πάει, σημαίνει πως όποτε πηγαίνει τον εζαλίζει τον άνθρωπο. Ένας ο ξέρει τι του λέει και πόσα του λέει και αν εκείνος της λέει κάτι και εκείνη έχει αντίρρηση, γιατί να της πει έλα. Του φτάνουν τα προβλήματα που έχει. Και ποιος της είπε ότι αν κοινωνάει κάθε Κυριακή θα γίνει καλύτερη? Θα κοινωνάει όποτε της λέει ο πνευματικός της. Γιατί αυτό δείχνει ταπείνωση, δείχνει υπακοή στην εντολή της Εκκλησίας και χαμηλώνει την υπερηφάνειά της που θέλει να δώσει εκείνη στον εαυτό της καθοδήγηση. Θέλει να γίνει ανώτερη από το πνευματικό της. Όχι, όταν κάνει αυτό που της λέει ο πνευματικός της και μια φορά το μήνα να κοινωνάει, έχει κοινωνήσει. Όταν κοινωνάει με το θέλημά της, μένει ακοινώνητη. Γιατί κοινωνάει με την υπερηφάνεια ως τον ουρανό. Αποφασίζει εκείνη τι είναι καλύτερα. Θα κάνει αυτό που της λέει ο πνευματικός της. Και να μην τον αλλάξει, γιατί από ό,τι κατάλαβα είναι πολύ κουραστική και άμα πάει σε άλλον, ο άλλος μπορεί από την πρώτη εβδομάδα κιόλας να της πει να μην έρθεις πάλι. Αφού ο άνθρωπος την κάνει υπομονή τόσο καιρό, να παραμείνει σε αυτόν, γιατί μπορεί να μην βρει άλλον με την υπομονή τη δική του.